Φίλες και φίλοι, γεια σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εύχομαι πραγματικά αυτή η χρονιά που θα έρθει να είναι πολύ καλύτερη από αυτή που διανύουμε τώρα. Έχω κάτι σήμερα για παρουσίαση που είναι για αυτούς που ζητάνε ένα πολύ γευσάτο dripper και όχι μόνο. Τι έχουμε? Garen από Desire. Δεν είχα ακούσει τίποτα για τον συγκεκριμένο RDTA. Έψαξα όμως και βρήκα πολύ ενδιαφέρον πληροφορίες για τον Garen. Ήρθε στα χέρια μου από τη Heaven Gifts για να τον παρουσιάσω και την ευχαριστώ βέβαια που μου έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσω αυτόν τον dripper. Και έλεγα μάλιστα ότι εντάξει, είναι ένας dripper που δεν τον ξέρουμε, εντάξει, θα το δοκιμάσουμε και θα δείξει. Όσο καιρό το δοκίμαζα, πολύ καλές εντυπώσεις μου έδωσε και σίγουρα θα αρέσει σε αυτούς που ζητάνε πολλά πράγματα από ένα dripper. Θα αφήνω προς το παρόν αυτά, γιατί θα τα πω σε λίγο τα χαρακτηριστικά του, αλλά πριν από αυτό όμως θα πω και πώς μας ήρθε η συσκευασία. Είναι όπως μια συσκευασία όπως η Geek Vape που μας δίνει ένα πλαστικό κουτί που έχει μέσα όλα τα spares και τον ακμοποιητή βέβαια, ένα διαφανό κουτί και μέσα σε αυτό βέβαια έχουμε εκτός από τον Garen ένα extra chaff cup που μπορούμε να αλλάξουμε το μεταλλικό, το ατσάλινο που έχει ήδη απάνω ο Garen και να βάλουμε αυτό και είναι ενσωματωμένο μαζί με το drip tip. Και έναν αντάπτορα που με αυτόν μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Ένα να κλείσουμε τις τρύπες από το top cup και ένα να βάλουμε ένα δικό μας 510 drip tip επάνω. Και βέβαια έχουμε ο rings, Allen key για να μπορέσουμε να ξεβιδούμε τις βίδες από το deck και βιδούλες για το deck. Και αφού είδαμε τη συσκευασία, περνάμε να δούμε ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του Garen. Και αυτό που θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι έχει πολλά airflows, μα πολλά και παντού. Έχει 4 περιμετρικά επάνω στο top cup. Έχει στη μέση 3 τρύπες από τη μια μεριά και 3 τρύπες από την άλλη. Και τέλος, κάτω, εκεί που μπορούμε να τα θεωρήσουμε σαν bottom flows, έχει ακόμα μία τρύπα από τη μια μεριά και μία τρύπα από την άλλη. Όλα αυτά βέβαια παραμετροποιούνται και γίνονται ακριβώς όπως εσείς θέλετε. Δηλαδή, μπορείτε να τα ρυθμίσετε ή να κλείσετε τα επάνω, ή να κλείσετε τα μεσαία, ή να κλείσετε τα κάτω, ή να τα βάλετε κάπου ενδιάμεσα. Δηλαδή, δίνει μεγάλες δυνατότητες σε αυτούς που ζητάνε κάτι που μπορούν να το παραμετροποιήσουν πάρα πολύ. Αυτό όσον αφορά τα airflows, που αυτό σίγουρα είναι το βασικό του χαρτί και το καλό του χαρτί. Έχει από πάνω ένα drip tip που δεν είναι 510, μπορείτε να βάλετε όμως τον ειδικό adapter και να τον κάνετε 510 και να μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε εσείς drip tip απάνω που να ταιριάσει βέβαια και με το μοντάκι σας. Στο κάτω μέρος έχουμε κάποιες πληροφορίες από που κατασκευάστηκε ο Garen, ακόμα έχουμε έναν επιχρυσωμένο πόλο που νομίζω δεν είναι ρυθμιζόμενος, δεν τον πείραξα, είδα ότι αν τον πειράξω θα χαλάσω μέσα το deck, οπότε δεν θα χρειάζεται να τον πειράξετε. Κάθεται πάρα πολύ ωραία στα μοντάκια, το δοκίμασα σε αρκετά μοντάκια, δεν είχα κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα μου έδωσε πολύ ωραία θεωρία. Ένα ακόμα δυνατό του χαρακτηριστικό ότι έχει velocity steel deck και μοιάζει πάρα πολύ με του limitless. Έχει δύο βίδες στο επάνω μέρος και δύο βίδες στα πλαϊνά που βιδώνουν αρκετά μεγάλα σύρματα. Μπορώ να πω οι τρύπες μέσα στα πόσα είναι τόσο μεγάλες που μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε σύρμα, οσοδήποτε χοντρό να είναι. Το μόνο που ακόμα κατάλαβα και μπορεί να είναι και η ιδέα μου είναι ότι οι πλαϊνές βίδες δεν βιδώνουν τόσο σφιχτά όσο βιδώνουν οι επάνω, παρόλο που είναι ίδιες. Ίσως είναι και η ιδέα μου αυτή. Δεν ξέρω. Ακόμα ένα είναι ότι έχει μεγάλο deck. Μπορείς να βάλεις βαμβάκι μεγάλη ποσότητα και να στάξεις αρκετά μεγάλη ποσότητα υγρού. Και σίγουρα το άλλο χαρακτηριστικό του που θα σας αρέσει είναι ότι τα airflows τα κάτω, άμα δείτε στο deck στο κάτω μέρος, έχει κάτι εγκοπές που πάνε λίγο προς τα πάνω, άρα ο αέρας χτυπάει λίγο προς τα πλάγια και δίνει τον αέρα πάνω στην αντίσταση και χτυπάει πάνω σε αυτή. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά μου έδωσε και την εντύπωση ότι δεν έχω διαρροές με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή επειδή έχει αυτό το ανισόπεδο μέρος εκεί στις εγκοπές, κρατάει και συγκρατεί το υγρό στο κάτω μέρος και δεν το αφήνει να βγει από αυτή την τρύπα. Οπότε ακόμα ένα ωραίο το στοιχείο. Αυτά είναι ουσιαστικά τα πολύ συγκεκριμένα και τα πολύ σημαντικά που έχει σαν dripper. Βέβαια έχει αρκετά ακόμα που αυτά θα τα καταλάβετε μόνο αν το αναπνίσετε. Και ποιο είναι αυτό? Το πρώτο είναι ότι είναι τρελό το ντουμάνι του. Μα πολύ το ντουμάνι του. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ντουμάνι βγάζει. Και ίσως δεν είναι και τόσο πολύ για μένα αυτό. Παρόλο που εντάξει, μερικές φορές γουστάρω το ντουμάνι, πολλές φορές σε αυτό είναι μεγάλο, τόσο πολύ πυκνό το ντουμάνι που είναι υπερβολή για μένα. Αλλά άμα κλείσουμε τις μεσαίες τρύπες ή οποιασδήποτε άλλες, μειώνουμε αυτή την ποσότητα και το φτάνουμε στα όρια που εμείς μπορούμε και να ατμίζουμε. Ένα ακόμα που διαπίστωσα ότι έχει πολύ χτύπημα και μάλιστα τέτοιο χτύπημα που είναι ανάλογο με το ντουμάνι του.
Έκανα και κάνω μηδενική και παρόλα αυτά νιώθω ότι έχω χτύπημα. Πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή για αυτούς που ζητάνε χτύπημα ακόμη και με πολύ χαμηλές περιεκτικότητες, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για εκείνους, για ένα κριτήριο για να τον αγοράσουν. Και βέβαια το τελευταίο που άφησα και είναι το πολύ περισσότερο που διαπίστωσα και είναι αυτό το πιο σημαντικό που διαπίστωσα, επειδή εγώ είμαι κυνηγός γεύσης, είναι ότι έχει γεύση, παιδιά, είναι απίστευτος. Τώρα θα μου πείτε, ένας ποιητής, ένας RDA που δεν τον ήξερε, γιατί υπάρχει σημασία, ή έχει σημασία αν δεν τον ήξερε ή όχι, έχει σημασία αν ήξερε την εταιρεία ή όχι, δεν έχει καμία σημασία. Απλά έχει μια πολύ γεμάτη, δυνατή γεύση. Όλα τα υγρά που άτμισα μαζί του ήταν ευχάριστα, ήταν πολύ ωραία, θαυμάσια. Ένιωσα πολύ ωραία όλο αυτό το διάστημα που το άτμιζα. Και αυτό ήταν ένας λόγος που ήθελα να τον κάνω παρουσίαση πολύ πιο νωρίς για να σας δείξω ότι αυτό το καιρό, αν ψάχνετε για ένα τρίπερ, καλό είναι να ψάξετε να τον βρείτε, γιατί σίγουρα θα σας αρέσει αρκετά. Μου αρέσουν αρκετά και άλλοι drippers που έχω πει στο παρελθόν. Σας είπα ότι κάποιοι από αυτούς έχουν πολύ δυνατή γεύση, κάποιοι έχουν καλύτερο ντουμάνι, κάποιοι έχουν χτύπημα. Σε αυτό θα βρείτε πολλά μαζί και αυτό ήταν που με έκανε να σκεφτώ ότι κοίτα να δεις, κάποιες φορές από κάποια που δεν ξέρεις εταιρεία βρίσκεις διαμαντάκια. Τι άλλο να πω για αυτό τον απομοποιητή, τα είπα όλα, δεν χρειάζεται να σας πω τα υπέρ και τα κατά. Φαντάζομαι τα καταλάβατε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Αλλά για να πω ότι αν θα τον προτείνω, σίγουρα θα τον προτείνω σε αυτόν που ζητάνε καταρχήν ένα dripper. Οποιοδήποτε dripper που θέλουν, μάλλον για οποιοδήποτε ατμιστή, για οποιοδήποτε dripper, θα τους πω πάρτε και αυτόν μέσα στην επιλογή που θα τους κάνω για να μπορέσουν να διαλέξουν, γιατί δεν διαπίστωσα κανένα πρόβλημα μαζί του. Δεν διαπίστωσα κανένα. Τώρα για να το στήσεις με μονή δεν μπορείς. Εντάξει, να μου πεις κάποιοι θέλουν με μονή ένα τρίπερ. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, νομίζω ότι άμα βρούμε και την πατέντα να το στήσουμε με μονή, μπορούμε να τη βρούμε. Μπορούμε να το στήσουμε και με μονή, αλλά εγώ δεν είχα πρόβλημα με διπλή και μου έδινε αυτό που ήθελα. Και κάτι άλλο που πρέπει να σας επισημάνω είναι ότι σε χαμηλά βατ, αν έχετε ανοίξει πολύ τους αέριδες, τα airflows, θα χάσετε λίγο τη γεύση και καλό είναι να ανεβάσετε λίγο τα βατ για να επανέλθει αυτή η γεύση. Δηλαδή, στα χαμηλά βατ με πολύ ανοιχτά τα airflows, λίγο θα χάσετε τη γεύση. Ενώ αν τα ανοίξετε και ανοίξετε και τα βατ, τα σηκώσετε δηλαδή, σίγουρα θα πάρετε μια πολύ ωραία και γεμάτη γεύση και βέβαια το ανάλογο ντουμάνι. Μιλάμε για ντουμάνι, όχι απλά αστεία, ντουμάνι. Τύφλα να έχουν οι TFE4, οι SMOK, ατμοποιητές, οι SUBBOMB κλπ. Έχει πολύ ωραίο ντουμάνι και μέσα από αυτό το τόσο μικρό χώρο. Αυτά. Garen από Desire. Όντως είναι Desire, παιδιά. Είναι ευχαρίστηση να ατμίζεις μαζί του. Πολύ ωραίος. Μα πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτά. Ένας RDA που είναι για όλους. Αρκεί να το δοκιμάσετε βέβαια, να δείτε αν σας ταιριάζει, γιατί είναι πολύ αεράτος. Είναι υπερβολικά αεράτος. Βέβαια αυτό τακτοποιείται όταν κλείσετε κάποια από αυτά τα airflows. Και κάτι που ξέχασα είναι ότι ο adapter στο επάνω μέρος, στο top cap, εάν τον τοποθετήσετε, τότε μπορείτε να κλείσετε και τις επάνω τρύπες. Να τις γυρίσετε δηλαδή, να φτάσετε στο σημείο που να τις κλείσετε και μπορείτε να κλείσετε και τις επάνω τρύπες, να αφήσετε μόνο δηλαδή τις μεσαίες και τις κάτω, ή να κλείσετε και τις μεσαίες, να αφήσετε μόνο τις κάτω. Βλέπετε ότι έχετε πολλά πράγματα να κάνετε. Αυτά. Garen από Desire. Μέχρι την επόμενη φορά, παιδιά, καλά να είστε. Χρόνια πολλά ακόμα μια φορά και καλή χρονιά. Γεια σας. Garen. Desire. Yeah.